τι έπαθε. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, κυρία Τσαγκαράκη, έγινε μια κατολίσθηση, πέσανε κάποιες πέτρες. Πήγαμε στο σημείο αμέσως την επόμενη μέρα. Είδαμε ότι έχει και άλλες πέτρες οι οποίες είναι επικίνδυνες στο να πέσουνε. Και αποφασίσαμε, δηλαδή εκείνες τις μέρες, αποφασίσαμε να μην ανοίξουμε το δρόμο, να περάσει και η κατοχερία ώστε να δούμε αν πέσει κάτι άλλο και να δούμε αναλόγως το πώς θα πράξουμε. Κλείσαμε το δρόμο, προσωρινά για να μην περάσει κάποιος και να έχουμε κάποιο, ατύχημα. Σε επόμενες μέρες φτιάξαμε ένα χαρτί για να ενεργοποιήσουμε συνεργασία με το ΕΑΓΜΕ ώστε να, να έρθει γεωλόγος και να, δει το σημείο και να μας πει την άποψή του ως και καθόλου είναι αρμόδιος. Εν τω μεταξύ, στις τέλος του Δεκέμβρη μου είχε κοινοποιηθεί και ένα έγγραφο από τον πρόεδρο του Χριστού, της τοπικής κοινότητας Χριστού, τον κύριο Τσαγκουράκη, ώστε να ελέγξουμε, να γίνει έλεγχο στο συγκεκριμένο σημείο, διότι υπάρχει κίνδυνος, είχε και υπογραφές από κάποιους κατοίκους. Το είχαμε αναφέρει αμέσως εκείνες τις μέρες, το είχαμε αναφέρει στον κύριο Μιχαλάκη και ο ίδιος ο δήμαρχος σε συνάντηση που είχαν στο δημαρχείο του. Είχαμε αναφέρει στον κύριο Μιχαλάκη προφορικός τότε ότι έπρεπε να έρθει για να δούμε το συγκεκριμένο σημείο, αφού υπήρχε και έγγραφο από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Και αναφέραμε και το σημείο στον Καλλικοβρέχτη στην τοπική κοινότητα Αγωσίων. Τις προηγούμενες μέρες ήρθε ο κύριος Μιχαλάκης, πήγαμε εκεί, παρουσία και του Προέδρου του κυρίου Πετσαγκουράκη και ο άνθρωπος ως πρώτη άποψη μας είπε ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα, είναι αρκετά στα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα ώστε να έχουμε νέες κατολιστήσεις. Και ως πρώτη άποψη μας είπε ότι ο δρόμος πρέπει να κλείσει μέχρι να δούμε τι, πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, γιατί είναι ένα διαχρονικό, καλημέρα και από μένα, ένα διαχρονικό, ένα διαχρονικό πρόβλημα εκεί στην περιοχή, η οποία κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπάρχει κακοκαιρία, υπάρχουν κατολιστήσεις. Τι ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει έτσι ώστε αυτό να δοθεί μια τελική λύση, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Το τι έχει γίνει στο παρελθόν δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Περίπου τον ένα χρόνο που είμαι ως, υπεύθυνος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, κατολίσθηση δεν είχαμε. Δηλαδή δεν έχει χρειαστεί το διάστημα που είμαι εγώ αντιδήμαρχος, δεν έχει χρειαστεί να παρέμβουμε ώστε να ανοίξουμε, να βγάλουμε φέτος. Δεν έχει γίνει κατολίσθηση. Στο παρελθόν, όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Πετσαγκουράκης, υπήρχαν κάποιες κατολιστήσεις, έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει στο παρελθόν, αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Εγώ ξέρω τώρα ότι κατόπιν αιτήματος του κυρίου Πετσαγκουράκη και κάποιων κατοίκων, πρέπει το σημείο να ελεγχθεί, να δούμε πού είναι η επικίνδυνοτητα, που υπάρχει και να γίνει μόνιμα μέτρα. Να γίνουν ανάλογες ενέργειες, βέβαια. Εκεί πρέπει να γίνει δουλειά από αρμόδιους. Πρέπει να γίνει δουλειά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς. Ναι. Οπότε επαόριστον δηλαδή κλείνει αυτό για τη Δημαρχία, έτσι. Λέω επαόριστον κλείνει μέχρι να βρεθεί κάποια λύση οριστική. Τώρα δεν ξέρω, γιατί μπορεί να είναι και ακριβή. Και επίσης, αν το δούμε και συνολικά στο Δήμο, υπάρχουν πολλά σημεία με επικίνδυνες κατολιστήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια εξέλιξη στην Αγιά Φωτιά, επειδή είναι 16 του Φλεβάρη σήμερα, αν έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί. Να το δούμε δηλαδή συνολικά, έτσι, με τις κατολιστήσεις μας και τους βράχους μας. Στην Αγιά Φωτιά, κυρία Τσαγκαράκη, περιμένουμε χρηματοδότηση για να, γίνει μελέτη. Για να γίνει μελέτη, η οποία η μελέτη θα υποδείξει το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν. Οι γεωλόγοι στην Αγία Φωτιά μας έχουν υποδείξει 4 σημεία. Και στα 4 σημεία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Θέλουμε χρήματα δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, για να γίνει μελέτη τώρα, μελέτη τη, συγγνώμη για το, αλλά τέλος πάντων να τα ακούω μελέτες για ένα θέμα το οποίο πήγει. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, έτσι πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι υπηρεσίες και όλα τα
Όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να ενεργοποιηθούν για να... Γιατί πώς θα δουλέψουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αγία Φωτιά τώρα, ας πούμε, που ξεκινάει η περίοδος η τουριστική. Αυτό μας προβληματίζει και εμάς, κυρία Ταγκαρέση. Σαφώς και πρέπει να γίνει μελέτη, γιατί η μελέτη θα δείξει το τι ενέργεια πρέπει να γίνει. Ποιος πρέπει να την κάνει, συγγνώμη, τη μελέτη αυτή? Η περιφέρεια, ποιος? Οι γεωλόγοι πρέπει να την κάνει. Της περιφέρειας, οι γεωλόγοι, ας πούμε. Ο κ. Φασουλάς. Οι γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ θα κάνουν τη μελέτη. Έτσι. Απλά ο δήμαρχός μας προσπαθεί να βρει τη χρηματοδότηση ώστε να ξεκινήσει η μελέτη. Η μελέτη θα στοιχίσει περίπου στις 37.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Λοιπόν, μόνο για την Αγία Φωτιά λέμε τώρα, έτσι? Μόνο για την Αγία Φωτιά. Και σαφώς έπρεπε οι διαδικασίες να συνδρομήσουν βεβαίως. Γιατί και στην Αγία Φωτιά υπάρχουν επιχειρήσεις, οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν, είναι από εκεί ζουν, παράδειγμα. Έτσι, έπρεπε. Οπότε αυτοί τώρα δεν θα ανοίξουν τώρα, ας πούμε, τι γίνεται στο σημείο, θα σταματήσει η δραστηριότητα η επιχειρηματική εκεί μέχρι να, δηλαδή πάει η σεζόν? Κυρία Τσαγκαράκη, από τη στιγμή που επεμβαίνουν κάποιοι δημόσιοι, ό,τι θέμα και να είναι αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτά που θα μας πούνε. Παράδειγμα, στην Αγία Φωτιά είχαμε βάλει πινακίδες σε ένα σημείο, το οποίο, δηλαδή κοντά πριν από το σημείο που έγινε η κατολίσθηση, και οι γεωλόγοι μας είπαν ότι η πινακίδα πρέπει να μπει από την αρχή του δρόμου. Δηλαδή μας υποδείξαν ότι η πινακίδα έπρεπε να μπει από το κεντρικό, από τον άσφαλτο που ξεκινάει ο δρόμος για την Αγία Φωτιά. Να μην κατεβαίνει κάποιος κάτι και μετά να κουτουλάει, που λέμε, γυρίζει πίσω. Μπορεί να κατέβει κάποιο και να υπάρξει μια νέα υποχώρηση, ας πούμε, για να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό... Μας έχουν υποδείξει παράδειγμα στις δύο άκρες της παραλίας. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Η παραλία που φιλοξενεί κάποιους επισκέπτες απλά για τον μπάνιο τους, υπάρχει και επικινδυνότητα και σε εκείνα τα σημεία? Να, δηλαδή δεν θα κατεβαίνει κανένας προς τα κάτω? Στα δύο άκρα. Στα δύο άκρα της παραλίας μας έχουν υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνουν κατολιστές. Δηλαδή μας έχουν πει ότι στο κέντρο της παραλίας θα μπορούν ελουόμενοι να κάνουν τον μπάνιο τους. Α, οπότε κατεβαίνουμε δηλαδή κάτω στην Αγία Φωτιά, έτσι? Κάνουμε το σταυρό μας δηλαδή, κατεβαίνουμε και πάμε στο κέντρο εκεί. Μπορεί να κολυμπήσει κάποιος, αλλά οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από ό,τι καταλαβαίνω. Ή θα λειτουργήσουν με δική τους ευθύνη, ας πούμε. Αυτό θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία, κυρία Τσαγκαράκη, το τι μπορεί να γίνει. Και όσον αφορά τώρα κατεβαίνοντας κάτω και χρησιμοποιώντας το κεντρικό κομμάτι της παραλίας, επειδή το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δέχεται έναν όγκο επισκεπτών και τουριστών, όχι για να διαμείνουν, απλά για τον μπάνιο τους. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται ότι δεν θα περνούν σε αυτό το επικίνδυνο μέρος των δύο άκρων, έτσι ώστε να μην έχουμε και κάτι περισσότερο πέραν από τη σήμανση, κάποιες κορδέλες ή οτιδήποτε? Υπάρχει και άλλη πρόσβαση από τον ποταμό, παράδειγμα, έτσι? Θα το δείτε βέβαια, απλά εμείς το βάζουμε τώρα με την ευκαιρία της Χίστρας στο Σελάκανο. Γενικά όλο το θέμα των κατολισθήσεων, γιατί είναι και το Μύρτος επίσης, που εκεί προς Τέρτσα ο δρόμος αυτός που επίσης έχει θέμα. Δεν ξέρω. Εκεί παράδειγμα, κυρία Τσαγκαράκη, έχουμε κάνει τουλάχιστον στο καιρό, είμαι εγώ, πάνω από 6-7 παρεμβάσεις. Γιατί από πέτρες που έχουν πέσει. Είναι θέμα που χρήζει άλλη διευθέτηση. Και αυτό το έχουμε αναφέρει, ότι πρέπει να γίνει, ειδικά στον Καλλικοβρέχτη, έτσι, το οποίο είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή υποχωρούν τα χώματα, είναι πολύ. Δηλαδή υποχωρούν πάρα πολύ εύκολα τα χώματα. Και ξέρετε τώρα, αν περνάει ένα αυτοκίνητο και πέσα πάνω τώρα ένα ολόκληρο όγκο από χώματα. Δεν το ζητώ καθόλου το τι θα γίνει. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί τώρα ας πούμε, πες ότι έχουμε κι άλλο ένα χιονάκι εκεί και θέλουμε να απολαύσουμε τις ομορφιές του Σελακάνου. Από πού θα πάμε, από πού είναι η πρόσβαση, έχει άλλο δρόμο? Την τελευταία μέρα που ήμασταν απάνω, είχαμε πάει με τη δημοτική αστυνομία ώστε να βάλαμε κάποια σήματα για να μην περνάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι. Ο κύριος Τετσαγκουράκης, ο πρόεδρος, μας υπέδειξε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος είναι από τις Μάλες. Βασικά από τις Μάλες ξεκινάνε δύο δρόμοι για Σελάκανο. Ο ένας είναι, περνάει από Πλάτανο, Μαθοκοτσανά και καταλήγει Σελάκανο. Είναι ένας άλλος δρόμος, ο οποίος περνάει από τα Τεριά. Σε πρώτη φάση μας υπέδειξε ο κύριος Πετσαγκουράκης να πάμε και να κάνουμε μια
να κάνουμε μια συντήρηση σε εκείνο το δρόμο όσο το δυνατόν καλύτερη, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ανεβοκατεβαίνουν. Το πρόγραμμα είναι ότι αύριο θα πάμε μηχάνημα, mm-hmm. να συντηρήσουμε το δρόμο, να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά, ώστε να μπορούν άνετα να ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι. Θα δούμε και τι μπορεί να γίνει, δηλαδή μπορεί και κάποιος να θέλει να ανέβει με επιβατηγό. Έτσι, η προσπάθεια θα είναι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη συντήρηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν δουλεύεται ο δρόμος από πάνω από τον πλάτανο, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ χιόνι και ξέρετε τώρα με την υγρασία, με τις λάσπες δεν μπορείς να στρώσεις. Mm-hmm. Θα δούμε αν είναι σε καλή κατάσταση, αν έχει στεγνώσει λίγο ο δρόμος εκείνος, θα κάνουμε και εκεί συντήρηση, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση και να ανεβοκατεβαίνουν στο Σελάκανο. Έτσι, το Σελάκανο είναι μια περιοχή το οποίο έχει τεράστια επισκεψιμότητα, έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι και στην παραλία αλλά έχουν εκεί πέρα κατοικίες, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, είναι τα πεζούλια τα οποία και εκεί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, mm-hmm. έτσι, πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να μην αποκοπεί η περιοχή. Άλιστα. Οπότε προς το παρόν υπάρχει, διοχετεύει δηλαδή κυκλοφορία από άλλο σημείο προς το Σελάκανο. Φυσικά, ναι. Έτσι, ωραία. Ναι, μέχρι να δούμε ότι αν θα υπάρξει κάποια οριστική λύση σε αυτό το σημείο που έχουμε κατολιστήσει και είναι και επικίνδυνο, έτσι, βράχους αναγκαστικά, τεράστιους. Ναι. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει δουλειά εκεί πέρα. Και σας είπα, δηλαδή λες και το περιμένω να σούμε, δηλαδή και ο πρόεδρος και μας έστειλε έγγραφο, ας πούμε, 22 Δεκέμβρη ακριβώς. Λοιπόν, αναγκαστικά πρέπει να γίνει έργο. Τώρα θα το δούμε. Υπάρχει περίπτωση από κάποιο άλλο σημείο να ανοιχτεί κάποιος άλλος δρόμος ώστε να αποφύγουμε το συγκεκριμένο σημείο. Πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, κάποιες παρεμβάσεις ώστε να πέσουν τα επικίνδυνα κομμάτια. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό το κάθε ένα σημείο από αυτά που είπαμε, τα τρία πιο σημαντικά που έχουμε τώρα στο νου μας, το κάθε ένα από αυτό είναι μια μελέτη από μόνο του ή θα μπορούσε να γίνει μια συνολική μελέτη για τις κατολιστήσεις, ας πούμε τα επικίνδυνα σημεία του Δήμου? Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί εντάξει είχαμε επικεντρωθεί στην Αγία Φωτιά. Τώρα είναι και η περίπτωση της Κίτρα. Είχαμε και νεκροί εκεί τώρα, έτσι. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Θυμάστε. Αυτό είναι το χειρότερο, κυρία Τσαγκάκη, ότι εντάξει σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα να φυγήσουμε θύματα, είτε παράδειγμα στο Σελάκανο να περνάει μια οικογένεια για να γίνει κάτι. Έτσι, αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Προφανώς πάντως χρειάζεται μια χαρτογράφηση της περιοχής των επικίνδυνων σημείων, γιατί αυτό μπορεί δυνητικά να υπάρξει ένα άλλο πρόβλημα και να μας έρθει ξαφνικά σε άλλη περιοχή, είτε αυτή είναι ένας δρόμος, είτε είναι και ένα οικιστικό κομμάτι, όπως έγινε στην Αγία Φωτιά. Δεν ξέρουμε κύριε Βενέκη τι μπορεί να συμβεί, είναι αρκετά τα σημεία. Έτσι, δηλαδή παράδειγμα σε διάφορες περιοχές έχουμε αναγκαστεί και δηλαδή βγάζαμε βράχους που ήταν, ας πούμε, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε το τι μπορεί να συμβεί, αλλά σε περιπτώσεις οι οποίες βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει κάτι για την ασφάλεια των πολιτών, σαφώς και πρέπει να γίνει επεμβάσεις. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε κανένα νέο για την επόμενη κακοκαιρία? Υπάρχει κάτι στη πολιτική προστασία, κάτι? Όχι, Από ό,τι βλέπω και από τα μέσα λένε για μετά τις 20 του μήνα, 22 του μήνα, ότι θα χαλάσει τώρα ο καιρός. Εντάξει, είναι και νωρίς τώρα για να, για να βλέπουμε προβλέψεις μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ίσως δεν πέφτουν και μέσα. Έτσι, θα δούμε. Αν έχουμε και άλλη κακοκαιρία, εντάξει, εμείς συνεχώς είμαστε σε ετοιμότητα, ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Ωραία. Καλό είναι να δούμε και το χειμώνα, γιατί ούτε να δούμε να έχουμε λίγο χειμώνα, βροχές δεν έχουμε δει. Και το χιόνι αυτό ήταν μόνο, ας πούμε, σε συγκεκριμένες περιοχές. Καλό είναι να κάνει κάποιες βροχές. Ευλογία θα είναι να υπάρξει ο χειμώνας. Το θέμα είναι να είμαστε κι εμείς σε φάση που να μπορούμε να δεχτούμε το χειμώνα σαν ευλογία και όχι σαν πρόβλημα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, κύριε Βενέτη. Αυτό είναι το βασικό. Να αφήσει μόνο θετικά και να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα τα οποία να μας απασχολήσουν. Φυσικά. Την καλημέρα μας, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά.